ολοκληρώσει αυτό. Αυτό το οποίο περιμέναμε να ακούσουμε, δηλαδή να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει γίνει. Να δείξει ότι πράγματι λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο, το είχαμε. Δηλαδή, μπορεί να μην ήταν σαφή ότι ναι, η Ελλάδα δεν και καλά, πώς να το πω, θα μείνει στην Ευρωζώνη και να είπε ότι εύχομαι και ελπίζω, όμως μίλησε για προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα. Έτσι, μίλησε για σύνοδο κορυφής το Νοέμβριο και να δούμε τι είναι αυτή η σύνοδος κορυφής τον Νοέμβριο, γιατί εμείς ξέρουμε αυτή του Οκτωβρίου και αυτή του Δεκεμβρίου, αν θα υπάρχει κάτι έκτακτο. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι έχει γίνει μια πολύ πολύ ουσιαστική κουβέντα και έχουν τεθεί στο τραπέζι όλα εκείνα τα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η θέση της Ελλάδας. Εντύπωση έκανε, πρόδρομε, ότι 3 και 10 περίπου, πότε ήταν, είπες υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δύο θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα και γενικώς υπήρχε προεργασία τις προηγούμενες μέρες, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γιατί εκεί πάσχουμε πάρα πολύ. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις με την Τρόικα. Το γνωρίζουν και οι Γερμανοί. Και έχουμε ζητήσει την τεχνογνωσία τους στο πώς έλυσαν ζητήματα όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που θέλουμε βοήθεια. Είναι ένα ακαθόδες πρόβλημα. Και βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι μια τεράστια μαύρη τρύπα στην Ελλάδα. Και έχουμε ζητήσει την βοήθειά τους. Η βοήθεια αυτή θα έχει να κάνει με ομίλους που θα έρθουν να εξαγοράσουν ελληνικά νοσοκομεία ή πραγματικά θα είναι τεχνογνωσία που θα βοηθήσει θεωρώ, να μην έχουμε αυτό το χάλι στον ότι είναι τεχνογνωσία, πώς να εφαρμόσουμε κάτι που είναι σωστό στο να λύσουμε το πρόβλημα, θα το θυμάστε, είχαμε 4.000 συνταγογραφήσεις, 4 εκατομμύρια συνταγογραφήσεις μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι. Όσο τα θέμα συζητούμε αυτά, να πούμε εμείς ότι βλέπουμε τον Πρωθυπουργό με την Άγγελα Μέρκελ, πρόδρομε, που μπαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο, έτσι, γιατί στο πρόγραμμα της κυρίας Μέρκελ είναι η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και να δούμε λίγο, πρόδρομε, αυτό που σε ρώτησα. Βλέπω και πριν. Συζητάνε και ακόμα, έτσι, πριν μπουν μέσα. Κοίτα, σε παρακαλώ, η κινησιολογία του κυρίου Σαμαρά δείχνει την άνεση του οικοδεσπότη. Το είδαμε αυτό και στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου. Το έχει πάρει πάνω του πολύ. Πήραμε όμως παρόλα αυτά, πρόδρομε, για να επανέλθουμε στα πολύ πολύ σημαντικά. Ναι. Από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά, τώρα ρωτήθηκε την ίδια ερώτηση που έκαναν στην Άγγελα Μέρκελ για την παραμονή. Αν πήρε σαφείς διαβεβαιώσεις, πήραμε μια σαφή απάντηση από τον Πρωθυπουργό εκεί. Ο κύριος Σαμαράς φυσικά θέλει τη χώρα μας στο ευρώ. Σχετικά με τις δεσμεύσεις που πήρε από την καγκελάριο. Νομίζω ότι έχουμε πάρει τις δεσμεύσεις που πρέπει, αλλά το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να δουλέψουμε. Αστερίσκι. Όταν λέει δηλαδή ο κύριος Σαμαράς ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε μια ανταγωνιστική χώρα, να μην εφησυχάσουμε και να φέρουμε στο τέλος των δηλώσεών του, δείχνει ξεκάθαρα ότι για να γυρίσουμε σελίδα, όπως λέει και ο ίδιος, θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά.